Χριστό ημών αδελφότητο. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Επιδέωμεθα υπέρ του δούλου του Θεού Χρυσάνθου Αρχιερέως και υπέρ της άνωθεν ενισχύσεως και βοηθείας αυτού. Αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριου δεηθώμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Απόστηλων το ελεός εξωγείου κατοικητηρίου σου και ενίσχυσον των δούλων σου τούτων χρήσονθον αρχιερέα. Τι να καλώς διακονήσεως, απολαύση του μισθού των πιστών και φωνήμων οικονόμων, εν τη ημέρα τη φοβερά της ανταποδόσεώς σου της δικαίωσης. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Διαβεβαιούμε επί τη αρχιεροσύνη μου, ότι θέλω εκπληρώσει τη Θεία Χάριτη, τα αρχιερατικά και υπηρεσιακά μου καθήκοντα, με τα πάση σπουδής και δυνάμεως. Τηρών απαρασαλεύτως, τους θείους και ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνας. Και τα σιεράς παραδόσεις. Διαβεβαιούμε δε τη επί τη αρχιεροσύνη μου. Πίστην και υπακοήν. Εις την Ιερά Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και των μακαριότα των Αρχιεπίσκοπων Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Και των σεβασμιότατων Μητροπολίτην Πατρών. Ού έσω με αληθείς εν Χριστώ αδελφός. Και κατά την δοθήσαν η συνοδική εντολή. Επίκουρος και βοηθός. Δόξα σοι ο Θεός ευπίσημον δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησο. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχάμου και Παναμόμου και Παναγίας αυτού Θεός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Αποστόλων Ανδρέου, του Πρωτοκλήτου, του Ιδρυφού της των Πατέρων Εκκλησίας, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωαννίου και Άνης, και πάντων των Αγίων Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θεοφιλέστατε και αγαπημένε Χριστώ αδελφέ, επίσκοπε κερνήξεις και διακρίσανθε, μεταφορείς την κινήσεως και πωλήσεις εν κυρίω χαράς και αγαλιάσεως. Είμαστε σήμερα εδώ άπαντες και αγαθή συγκυρία και ο ασπασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαμβριωτικής, αγαπητός εν Χριστώ αδελφός και φίλος κύριος Νικόλαος, ο οποίος σε λίγο θα αναπτύξει το ερώτατο θέμα, αλλά και όλοι οι ιερείς της
αυτή τη διαβεβαίωσή σας ενώπιον του Μητροπολίτου Πατρών, ενώπιον του Ιερού Κλήρου της Ιεράς και Προσφυγικής Μητροπόλεως Πατρών. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ούτω οικονόμησε τα κατεσέ. Ήταν του Θεού θέλημα, όπως και εσύ γνωρίζεις, και του Αγίου Ανδρέου το θέλημα και η επιθυμία να παραμείνεις εδώ, στην Ιερά Μητροπολή μας, εν μέσω ιερευμένων αδερφών σου, και εις το πίνημα το οποίο και ηγάπησες και σε ηγάπησε. Σε περιβάλλονται με τα πολλής αγάπης και με τα πολλής τιμής. Όχι μόνο η ελαχιστότητά μου, αλλά και άπασο ιερός πλοίος και οι μοναστικές αδελφότητες, διότι επιλέξαμε επί το ήθη σου, επί το ήθος σου, επί την ταπείνασή σου και την ευλάβειά σου και την αφοσίωσή σου στην Αγία μας Εκκλησία. Να διατηρηθείς και να μείνεις όπως είσαι ταπεινός, εμνός, ο αγαπητός σε όλους μας Πατήρ Χρήσαντος και θα έχεις και την αγάπη πολύ από τον Ιερών Πλήρων όπως την έχεις, θα έχεις και την αγάπη και τον σεβασμό από τον Περιούσιον, τον Φιλόθεον και Φιλάγιον Καθολικών Ναού, θα έχεις την τιμή και την αγάπη από τον Επίσκοπό σου. Έχω πει πολλά και σου ότι θα είμαστε πολύ συνεπίσκοποι και θα τιμένουμε την Ιερά αυτή Μητρόπολη με τα οσιότητος και δικαιοσύνης και ακαϊφνούς αφοσιώσεως εις τας Ιεράς Εμβράς του Κυρίου και τα παραδεδομένα υπό των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων διατάξεις και ιεράς παραδόσεις. Να ζήσεις, σου εύχομαι από τα λάθη της ψυχής μου, ο Θεός να σε ενισχύει, να σε ευλογεί, να σε αγιάσει. Άξιος! Άξιος! Σας νιώθουνε, δι' μία ακόμη φορά δίνει την ευκαιρία να δοξάσω ως μεγαλυτριάδη ζώντα ληθινών Θεών και όσα συνέβησαν στο ταπεινό του πρόσωπο. Επιτρέψατε μου σε αυτήν την ιατρική σύναξη σήμερα, αλλά και σε αυτήν την ιερά στιγμή της τελευταιώσεως, να εκφράσω τα συναισθήματα τα οποία διακατέχουν την ψυχή μου και την καρδία μου και να εκφράσω τις άπειρες ευχαριστίες μου στο πρόσωπό σας. Γνωριζόμαστε όπως πολλά της έχετε πει από τα φοιτητικά μας χρόνια. Την ημέρα που η χάρη του Κυρίου και ο Απόστολος Ανδρέας οδήγησε τα βήματά σας στην Αποστολική Εκκλησία των Πατρών, με περιβάλλονται όπως και όλους τους αδελφούς με άπειρη αγάπη. Και το είχατε κάνει θέμα προσευχής, το θέμα της αδικαιοσύνης μου και εισηκούστη η προσευχή σας. Θέλει κοντά σας να σπιώνετε ένα πολύ το υπακοή. Θέλει κοντά σας ο Σάββος Σίμων Κυριναίος για να σηκώνω μέρος του δικού σας σταυρού. Διότι πάλι γνωρίζουμε ότι από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός και από νυχτός μέχρι πρωίας σπέρτεται όπου υπάρχει πόνος, όπου υπάρχει χαρά, όπου υπάρχουν ανάγκες για να χαρείτε με αυτούς που χαίρονται και να λυπηθείτε με αυτούς που λυπούνται, να ενθαρρύνετε, να παρηγορήσετε, να σκορπίζετε τα δάκρυα των πολεμένων. Να έχεστε σεβασμιότητε και εσείς, Άγιοι Μεσογείας, που δεν είναι τίποτε το τυχαίο, σήμερα βρίσκεστε εδώ κοντά μας, να έχεστε να διακονώ πρωτίστως το Ιερό Θυσιαστήριο και συνεχεία των λαών του Θεού των εκλογημένων με σεμνότητα, με ζήλο Θεού, πάντοτε με αγαθή και καλή πρόθεση και διάθεση. Ζητώ τις ευχές όλων των αδελφών και συντουργών, όλων των ιερέων και των ιδιακών, όπως είπατε έτσι, να σας μειώνατε, 33 χρόνια ολόκληρα κοντά τους, πάντοτε με αγάπη, πάντοτε με ενδιαφέρον, πάντοτε με καλοσύνη, τους έβλεπα και με έβλεπα. Και όπως προηγουμένως με τονίσατε, έτσι θα συνεχίσω να βλέπω τους αδελφούς μου και τους παρακαλώ να με έχουν στις προσευχές τους και τους παρακαλώ θερμότατα να δέονται για την ταπεινότητά μου και την αναξιότητά μου. Σας ευχαριστώ από καρδίας.
Άξιος. Οι Άγιοι Πατέρες, όταν και γεννήσουν, παρακαλώ καθώς.